Είμαστε εδώ με τον Χρήστο Βαραλά. Χρήστο, πες μας τις εντυπώσεις σου και τους αγώνες αυτούς και την επίδοσή σου. Είναι πολύ καλοί αγώνες, είχαμε πολύ ανταγωνισμό. Εγώ είμαι περήφανος για τον εαυτό μου. Έπιασα όριο στα 50 επιφάνεια, 50 άπνοι και 100 επιφάνεια. Στα 50 άρια μπορούσα να πάω λίγο καλύτερα. Δεν πήγα στο ρεκόρ μου, αλλά πάλι έπιασα όριο εθνικής. Και στο κατοστάρι και τις δύο φορές που έπιασα έκανα ρεκόρ. Ποιες οι δυσκολίες που αντιμετώπισες κατά τη διάρκεια της χρονιάς? Δεν αντιμετώπισα δυσκολίες. Ίσως μια φορά που με σκίσει και το λόσο το καινούριο. Και εντάξει το. Ήτανε με έψη ψυχολογία, αλλά εντάξει πάλι καλά ήταν ο προπονητής μου και αυτοί με ψήφασαν. Φτιάχτηκε, ήταν και σε περίοδο αγώνων και με στους χειμερινούς. Ήταν εντάξει. Ποιοι στόχοι σου για τη φετινή χρονιά, άμα έχεις κάποια συνέχεια? Άμα πάω στο πανευρωπαϊκό με την εθνική ομάδα, να κάνω καινούρια, να κάνω ρεκόρ στα 50 και στο κατοστάρι μου και αν γίνεται να πάρω και μετάλλια. Ποιες συμβλέψεις γενικά για το μέλλον, πώς το συνδυάζεις με σχολείο, σπουδές αργότερα? Άμα πάω στο πανευρωπαϊκό και πάρω το άνεθ, τώρα δεν ξέρω, θα περάσω και σχολείο θέλω, αλλά τώρα άμα δεν το πάρω, δεν ξέρω, δεν έχω καμία βλέψη άσχετη. Κάτι τελευταίο που θέλεις να προσθέσεις ή να επισημάνεις, κάτι δικό σου? Όχι. Καλά. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.